Και να συναντήσουμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη, τον οποίο στο τραπέζι τον είχαμε, όρθιο τον βρίσκουμε. Και σε βλέπω με άγριες διαθέσεις, έτσι βλέπω λίγο το ύφος σου περίεργο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Χαίρομαι που σας ξανασυνάντω ούτως ή άλλως. Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Είναι πάντα ευχάριστη η συνύπαρξή μας. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το πρόσωπο της αγωνιστικής. Είναι λογικό ότι προέρχεται από το παιχνίδι της αγωνιστικής, που είναι η αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Εργοτέλη. Θα περίμενε κανείς ότι θα επιλέγαμε τον Ματθαίο Μαρουκάκη, αλλά διαλέγουμε τον Σεμπάστιαν Ναγιάρ και γιατί πέτυχε τον γκολ, αλλά κυρίως γιατί ήταν σε ένα επαρκές χρονικό διάστημα στο οποίο βοήθησε την ομάδα του. Ειδικά όμως το γκολ είναι αυτό που ξεσηκώνει την ομάδα, δίνει πίστη και περισσότερη αυτοπεποίθηση στους συμπαίκτες του να συνεχίσουν για την πλήρη ανατροπή, η οποία επέρχεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε κάθετα σε αυτό το διάστημα που αγωνίστηκε, έδωσε πάσες, μοίρασε παιχνίδι, μπορεί να αμυνθεί σαν αμυντικό χαφ. Είναι μια πολύτιμη παρουσία στην ομάδα της ΑΕΛ και το απέδειξε περίτρανα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολύ υψηλή ποιότητα. Είχε έρθει στη χώρα μας για λογαριασμό της Κέρκυρας την εποχή που ήταν στο νησί των Φεάκων ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Ναγιάρ. Είχε κάποιες ενστάσεις, έναν σχετικό δισταγμό, γιατί προερχόταν από τραυματισμό. Για την ποιότητά του ποτέ δεν αμφέβαλε και πάντα έλεγε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ υψηλού επίπεδου. Μα ξεχωρίζει στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ξεχωρίζει και ξεχώριζε και με τη φανέλα της Κέρκυρας, είναι η αλήθεια. Είναι αυτοί οι τραυματισμοί στη διάρκεια της καριέρας που τον έχουν πάει πίσω. Γιατί θυμίζω ότι έχει φορέσει φανέλα εθνικής ομάδας Αργεντινής. Αν θυμάμαι καλά, είναι από Μπόκα. Ναι, μία διετία στην Μπόκα Juniors. Έχει δηλαδή ένα βαρύ βιογραφικό για να παίζει στο πρωτάθλημα της Φουτβολίου. Είναι ένα από τα βαριά χαρτιά της Λάρισας, της ΑΕΛ, στην προσπάθεια που κάνει φέτος για την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.